Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Αποκάλυψη βόμβα της Καθημερινής. Ο Τσίπρας απείλησε με πιστωτικό γεγονός τους θεσμούς στις 8 Μαΐου. Πώς αποφεύθηκε στο παραένα η απόρριτη διάλογη. Έγγραφο φωτιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αποκαλύπτει το Channel 4. Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να πληρώσει τον Ιούνιο χωρίς συμφωνία. Ρευστοποιεί άρων-άρων ομόλογα 100 εκατομμυρίων ευρώ το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης για την πληρωμή συντάξεων του Ιουνίου. Ζημιά εκατομμυρίων. Νέος κύκλος ερευνών για το χαμένο Μπεν. Δραματική τηλεοπτική έκκληση των συγγενών του. Ποιος είναι ο άνδρας που ισχυρίζεται ότι είναι το χαμένο παιδί των Ίντα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα αρχαιοκαπήλων. Ο ρόλος του Βοσκού με τη Φεράρι, ο βιβλιοδέτης των Εξαρχείων, τα Ευαγγέλια και ο Μεγαλοξενοδόχος. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την επική πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό της EuroLeague. Αύριο η μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ στο σπίτι της Βασίλισσας. Μα και αλλιώς στην Νάπολη για μια μπουγάδα. Νοσοκόμος σε κατάσταση αμόκ σκόρπισε το θάνατο. 4 νεκροί και 6 τραυματίες. Μια ανάσα πριν τη στάση πληρωμών βρέθηκε την προηγούμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, Ελλάδα. Όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή της Κυριακής, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις 8 Μαΐου με επιστολή του προς τους θεσμούς προειδοποιούσε πως αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση από την Ευρωζώνη, η Ελλάδα δεν θα είναι σε θέση να πληρώσει τη δόση των 740 εκατομμυρίων ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ενώ νωρίτερα είχε ενημερώσει τηλεφωνικά και τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Τζακ Λου. Την αποκάλυψη έκανε η Κριστίν Λαγκάρ στην πρόσφατη συνεδρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κατά την οποία αναγνωρίστηκε ότι η αποπληρωμή των οφειλών προς το Ταμείο είναι αδύνατη σε περίπτωση μη συμφωνίας. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη, που υπογράφει το ρεπορτάζ, βρίσκεται στο στούντιο του Sky για να δούμε, Ελένη, όλους απόρριτους διαλόγους και το παρασκήνιο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την αποκάλυψη που έκανε η επικεφαλής του Ταμείου, κυρία Λαγκάρτ. Ναι, Εύα, την προηγούμενη Πέμπτη, στην ειδική συνέλευση για την Ελλάδα που έγινε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Κριστίν Λαγκάρντ αποκαλύπτει στους υπόλοιπους συμμετέχοντες ότι όντως έλαβε μια επιστολή από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος της έλεγε ότι δεν θα μπορέσω να πληρώσω τη δόση της επόμενης Τρίτης, που ήταν περίπου 750 εκατομμύρια, αν δεν άρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τους περιορισμούς στη ρευστότητα. Αυτό είναι πρώτη φορά που αποκαλύπτεται έτσι ξεκάθαρα και νομίζω ότι γύρει ερωτηματικά κατά πόσο αυτό έγινε ως ένα μέρος μιας διαπραγμάτευσης, ήταν διαπραγματευτικό τρίκ, ας πούμε, από το Μέγαρο Μαξίμου, ή αν όντως η ελληνική πλευρά είχε φτάσει τόσο κοντά στο να μην μπορέσει να πληρώσει και τέλος πάντων βρέθηκε μια λύση μέσα από την Κεντρική Τράπεζα και τον κύριο Στουρνάρα που βρήκε τα αποθέματα από τον ειδικό λογαριασμό. Να δούμε τώρα ένα απόσπασμα των διαλόγων αυτών και τι δήλωσε στη συνεδρίαση αυτή ο κύριος Πολ Τόμψεν. Ναι, νομίζω τα πιο σημαντικά, ο κύριος Πολ Τόμψεν ήταν ο βασικός ομιλητής και εισηγητής αυτή τη συνεδρίαση, ο οποίος είπε ότι οι ελληνικές αρχές είναι μακριά από κάθε συζήτηση για συγκεκριμένα μέτρα. Η διαδικασία που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση εγείρει θέμα ίσης μεταχείρισης σε σχέση με άλλες χώρες στο εσωτερικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Νομίζω επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι δεν θα υπάρξει εκταμείευση δόση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τους θεσμούς, για την οποία είναι απαραίτητη συμφωνία εκπροσώπων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ελλήνων Υπουργών. Και κάτι τέτοιο ξεκαθάρισε ο κ. Τόμψεν ότι δεν αναμένεται να γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, να δούμε λίγο ως προς την διαδικασία και ως προς το από εδώ και πέρα. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Κοίταξε, Εύα, αυτό που θεωρούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι η διαδικασία κάπως έχει γίνει ομαλή και ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη συνεννόηση. Ότι έχουμε έρθει πιο κοντά. Έχουμε έρθει πιο κοντά. Αυτό φαίνεται να το απορρίπτει ο κύριος Τόμψεν, λέγοντας ότι ναι, η διαδικασία είναι πιο συνεργάσιμη με οι ελληνικές αρχές, αλλά στην πραγματικότητα απέχουμε πάρα πολύ. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι υπουργοί, ότι ενώ συζητάμε και συμφωνούμε σε κάτι στο Brussels Group, μετά οι ίδιοι υπουργοί βγαίνουν και κάνουν αντίθετες δηλώσεις και δεν φαίνεται να υπάρχει οι πολιτικές πλάτες για αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες καλούνται και παίρνουν στο Brussels Group. Mm-hmm. Και νομίζω ότι επίσης ενδιαφέρον έχει πολύ η δραματική έκκληση του Αμερικανού εκπρόσωπου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο οποίος ρώτησε αν υπάρχει ένα πλάνο στα σκαριά, ένα πλάνο Β στα σκαριά, αν υπάρχει κάτι, ένα take it or leave it, μια πρόταση τελεσίγραφο που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Η οποία. Πήρε κάποια απάντηση. Έμεινε λίγο μετέωρη. Έχει μείνει αναπάντητο το ερώτημα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο Θανάση Γκαβό για να δούμε μια άλλη πτυχή τη δραματικής διαπραγμάτευσης και το παρασκήνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Θανάση, όπως αποκαλύπτει το Channel 4 και μιλάει για ένα εσωτερικό, απολύτως απόρριτο έγγραφο. Τι περιλαμβάνει το έγγραφο αυτό και τι λέει, ποιο είναι το περιεχόμενό του.
Ναι, το έγγραφο που διέρευσε στον Πολ Μέισον, τον δημοσιογράφο του Channel 4 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του καναλιού, αναφέρεται ακριβώς στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα. Όπως μπορούμε να δούμε και σε μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, είναι απολύτως εμπιστευτικό αυτό το εσωτερικό υπόμνημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με ημερομηνία 14 Μαΐου. Ο τίτλος του είναι «Ανεπίσημη συνάντηση για την ενημέρωση του Εκτελεστικού Συμβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα». Είναι δισέλιδο το έγγραφο. Προς το τέλος της δεύτερης σελίδας γίνεται λόγος για την πίεση στην ρευστότητα και σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες έτσι ώστε να προσδιοριστεί ακριβώς η φύση του προβλήματος. Ωστόσο, συνεχίζει ενδεικτικά το έγγραφο, μπορεί να αναφερθεί ότι από τον Ιούνιο και κατόπιν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έρχονται 11 δισεκατομμύρια ευρώ προς αποπληρωμή και δεν θα υπάρχει καμία πιθανότητα για τις ελληνικές αρχές να αποπληρώσουν το πλήρες ποσό, εκτός εάν επιτευχθεί μια συμφωνία με τους διεθνείς πιστωτές. Τον Ιούνιο το ποσό προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα είναι 1,23 δισεκατομμύρια σε SDR, που είναι η λογιστική μονάδα που χρησιμοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην ουσία, όπως εξηγεί και ο Πολ Μέισον, τονίζεται πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, είναι πολύ ορατό το φάσμα της πτώχευσης, της αθέτησης πληρωμών και πρώτη ευαίσθητη πληρωμή είναι αυτή που έχουμε στις αρχές Ιουνίου, 5 Ιουνίου, προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άλλη μια ημερομηνία ορόσημο, λοιπόν, Θανάση. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Στο ίδιο έγγραφο, να σου πω ότι αναφέρεται πως στην Ευρώπη γίνεται συζήτηση και για υποδόση από τους Ευρωπαίους εταίρους, αν και ακόμα και εκεί δεν υπάρχει συμφωνία. Ξεκαθαρίζεται όμως με βάση τους αξιωματούχους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι δεν θα υπάρξει αποδέσμευση από την πλευρά του Ταμείου, εφόσον δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη συμφωνία και σε επίπεδο κλιμακίων. Για να δούμε λοιπόν τώρα με τη βοήθεια της Πινελόπης Γκάλιου τι απαντά σε αυτά τα δύο αποκαλυπτικά δημοσιεύματα, ξεκινώντας από την αποκάλυψη της κυριακάτικης Καθημερινής. Επιβεβαιώνει την εν λόγω επιστολή το Μαξίμου Πινελόπη. Βεβαίως, το Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαιώνει λοιπόν την επιστολή στην Κριστίν Λαγκάρτ και αυτό που λένε είναι ότι ο Πρωθυπουργός αποτύπωσε την εικόνα που υπήρχε εκείνη τη στιγμή για τη γνωστή δύσκολη κατάσταση της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο έγγραφο του Δέλτα Νιτάφ σχετικά με το αν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε τις δόσεις του Ιουνίου, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν μένουν καθόλου στα της χρεοκοπίας, αλλά αυτό που τονίζουν είναι ότι εκτός από την επικοινωνία του Αλέξη Τσίπρα με την Κριστίν Λαγκάρντ, υπήρξε και επικοινωνία με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει συνεχώς με Ευρωπαίους αξιωματούχους και θέτει εμφατικά το θέμα της ρευστότητας. Μάλιστα, για το ίδιο έγγραφο του Δέλτα Νιτάφ υποστηρίζουν στο Μαξίμου ότι έρχεται ουσιαστικά να επιβεβαιώσει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ Δέλτα Νιτάφ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που έχει επισημάνει πολλές φορές το Μέγαρο Μαξίμου, όπως μας έλεγαν. Πινελόπη Γκάλιου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω πολύ και την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τον Θανάση Γκαβό. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ξεκάθαρο μήνυμα από το βήμα του συνεδρίου του Economist έστειλε προς τους δανειστές ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας έτσι το στίγμα της κρίσιμης διαπραγμάτευσης και υπενθυμίζοντας στις κόκκινες γραμμές για εργασιακά και ασφαλιστικό. Σήμερα ο Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στον Sky, παραδέχτηκε ότι είναι ασφιχτικά τα χρονικά περιθώρια, αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξος ως προς την επίτευξη συμφωνία σύντομα. Την ώρα που τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας βρίσκονται σε οριακό σημείο, όπως φαίνεται από το παρασκήνιο της περιπετειώδους αποπληρωμής της δόσης προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 12 Μαΐου, που αποκαλύπτει η καθημερινή της Κυριακής, ο Πρωθυπουργός έστελνε σαφές μήνυμα στους δανειστές από το βήμα συνεδρίου του Economist ότι η κολυσιεργία με μοχλό πίεση στη ρευστότητα δεν θα σύρει την κυβέρνηση σε συμφωνία που θα παραβιάζει τις δεσμεύσεις της. Εδώ όμως υπάρχει ένα μείζον, ηθικό θα έλεγα ζήτημα. Η συμφωνία πρέπει να κλείσει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και η προϋπόθεση για να κλείσει είναι να είναι έντιμη και αμοιβαία επωφελής. Δεν μπορεί όμως κάποιοι να έχουν στο βάθος του μυαλού τους την ιδέα ότι όσο κυλάει ο χρόνος θα δοκιμάζονται οι αντοχές της ελληνικής πλευράς και θα ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές της. Η κυβέρνηση επιδιώκει ως το τέλος Μαΐου συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις παρεμβάσεις για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που θα τεθούν, αλλά και τις ενέργειες εκείνες που θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της ανάπτυξης και του χρέους. Η λύση του ελληνικού προβλήματος δεν μπορεί παρά να είναι πρωτίστως πολιτική. Τα τεχνικά κλιμάκια εκ των πραγμάτων δεν γίνεται να λειτουργούν αυτονομημένα, αλλά οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της διαπραγμάτευσης, της δημοκρατικής νομιμοποίησης και της κοινής ευρωπαϊκής πορείας και στόχευσης. Ως προς αυτά λογοδοτούν στους θεσμούς, τους οποίους εκπροσωπούν,
και συνεπώς λογοδοτούν και έναντι της ελληνικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας έχουν να κάνουν με χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, χωρίς μειώσεις μισθών και συντάξεων, με αναδιάρθρωση του χρέους και μεγάλες δημόσιες επενδύσεις. Τη Δευτέρα αρχίζουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις του Brussels Group στις Βρυξέλλες, με τις πληροφορίες να θέλουν την κυβέρνηση να επεξεργάζεται νέες παρεμβάσεις προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα με τους δανειστές, που παρατηρείται στις μακροοικονομικές προβλέψεις, τους δημοσιονομικούς στόχους, τα μέτρα για την επίτευξή τους, τα εργασιακά και το ασφαλιστικό. Όλα δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε τυχεροί, μάλλον έρχεται ο Υπουργός. Μιλώντας στον Sky και τον Γιώργο Αυτιά, ο Γιάννης Βαρουφάκης παραδέχτηκε ότι ο χρόνος τελειώνει. Τίποτα δεν έχει δοθεί, ναι. Απολύτως τίποτα. Ναι, ναι. Δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Έχουμε, αν θέλεις, έχουμε ψηλαφίσει η ΜΕΝ και η ΔΕ, η δική μας μεριά και η δική τους μεριά, ναι. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, οι δικές μας, οι δικές τους, έτσι ώστε κάποια στιγμή να κουμπώσει όλο αυτό σαν ένα παζλ. Ναι. Και όλο αυτό θα τοποθετηθεί στην κρίση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ελληνικού λαού. Ναι, πότε θα κουμπώσει, περνάει ο χρόνος όμως. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πράγματι, χρόνος δεν υπάρχει καθόλου. Σύμφωνα με το Spiegel, τα ασφικτικά χρονικά περιθώρια φέρεται να κατέστη σε σαφή στο Γιάννη Βαρουφάκη ο Wolfgang Schäuble στο τέτα-τέτ που είχαν στο περιθώριο του Eurogroup τη Δευτέρα και μάλιστα με τη μορφή τελεσυγράφου. Κάτι πάντως που διαψεύδει το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι τα δημοσιεύματα για το περιεχόμενο της συνομιλίας μεταξύ του Υπουργού Γιάννη Βαρουφάκη και του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Wolfgang Schäuble είναι ψευδή. Οι δύο υπουργοί είχαν μία επικοδομητική συνάντηση και συμφώνησαν να μην δημοσιοποιήσουν το περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ουσιαστικά αποτελεί την παρουσίαση που έκανε ο Πολ Τόμσεν στην έκτακτη σύσκεψη για το ελληνικό ζήτημα την Πέμπτη, χωρίς συμφωνία, η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με την χρεοκοπία τον Ιούνιο. Μπορεί να υποθεί ότι ξεκινώντας από τον Ιούνιο και στη συνέχεια Ιούλιο και Αύγουστο, οι δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδας είναι ύψους 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μπορέσουν οι ελληνικές αρχές να αποπληρώσουν το σύνολο του ποσού, αν δεν υπάρξει συμφωνία με τους διεθνείς της εταίρους. Αν η επώδυνη συμφωνία είναι η σκύλα και αν η χρεοκοπία είναι η χάριβδη, εγώ είπα ότι θα περάσουμε ανάμεσα. Και θα διεκδικήσουμε και θα πετύχουμε μέχρι τέλους μια συμφωνία που δεν θα είναι επώδυνη. Άρα. Και μια συμφωνία που δεν θα οδηγεί άρα. Σε χρεοκοπία, αλλά μια συμφωνία. Άρα, μας λέτε τώρα. Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόφσκις, προειδοποιούσε μέσω της γερμανικής Bild ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς παρεμβάσεις σε ασφαλιστικό και εργασιακά. Υπήρξε πρόοδο σε ορισμένους τομείς, όμως η Ελλάδα πρέπει να κάνει ακόμη περισσότερα. Ειδικά σε ό,τι αφορά την εξυγίανση των δημόσιων προϋπολογισμών και σε ό,τι αφορά τις συντάξεις και την αγορά εργασίας. Προειδοποίηση και από τον Νίκο Φιτς, ο οποίος διατήρησε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στο τριπλό σε. Σημειώνει ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα της ύφεσης, ενώ εν αμφιβόλο τίθεται και η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο Βασίλη Μπεσκένη. Καθώς, Βασίλη, είδαμε το πρωτοσέλιδο της καθημερινής της Κυριακής. Το παραπέντε γλιτώσαμε τη στάση πληρωμών. Όμως τα δύσκολα δεν είναι πίσω μας. Είδαμε ότι επιβεβαίωσε και το Μέγαρο Μαξίμου τη συγκεκριμένη επιστολή. Γιατί έχουμε επόμενη ημερομηνία ορόσημο, επόμενη δύσκολη ημερομηνία στις 5 Ιουνίου που έχουμε ξανά να πληρώσουμε δόση προς το Ταμείο. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, Εύα, αλλά φοβάμαι ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Διότι στο προηγούμενο επεισόδιο του Μαΐου η κυβέρνηση πήρε ό,τι ήταν να πάρει ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι της εδόθη από αποθεματικά. Στο επεισόδιο το οποίο αναμένεται στις 5 Ιουνίου, δεν είμαι καθόλου βεβαίως ότι τα πράγματα θα είναι τόσο καλά τελικά. Υπό την έννοια ότι δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να πληρώσουμε, δεδομένου ότι μεσολαβούν και μισθοί και συντάξεις του Μαΐου, αν θα πληρώσουμε τα χρήματα στο δούνο του. Και συνολικά τα 11 δις που άκουγα προηγουμένως από τα ρεπορτάζ όλων των συναδέλφων και της Ελένης και του Θανάση και του Χρυσόστομου, τα 11 δις μέχρι και τον Αύγουστο. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα. Ο κύριος Τσίπρας, διαβάσαμε στο ρεπορτάζ, είδαμε μάλλον στο ρεπορτάζ, διαβάσουν οι τηλεθεατές μας και αύριο θα είναι στα περίπτερα καθημερινή της Κυριακής, έστειλε μια επιστολή στην κυρία Λαγκάρτ. Τι είπε στην κυρία Λαγκάρτ, είπε ότι η ΕΚΟ του δεν μου δίνει λεφτά. Και γι' αυτό πρέπει να πληρώσω την αύριο την επικείμενη δόση. Δεν έχει ανοίξει την κάνουλα της ρηστότητας. Την πληρώσαμε μια μέρα πριν, εν όψη και του κ. Βαρουφάκη στο Eurogroup. Εν πάση περιπτώσει, προσπερνάμε αυτό. Τι κάνει δηλαδή, δείχνει προς την ΕΚΟ του. Τι έκανε η κυρία Λαγκάρτ. Η κυρία Λαγκάρτ είπε στον κύριο Κατσάμπα, τον εκπρόσωπο της χώρας στο Δούνου του, να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Στουρνάρα και ότι το Δούνου του είναι οκ, να δοθούν τα 660 εκατομμύρια τα οποία είναι. Αποθεματικά. Τα αποθεματικά όμως τα οποία είναι υποτίθεται για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης της χώρας για το Δούνου του. Δηλαδή, τι έκανε τελικά, πληρώσαμε με τα δικά μας λεφτά.
Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι πόνταρε και σε αυτό το θέμα, εξού και η γραπτή επιστολή, για να υπάρχει δυνατότητα δημοσιοποίησης αργότερα, έτσι. Mm-hmm. Πόνταρε στην πολιτική λύση. Φοβούμαι ότι το χαρτί της πολιτικής λύσης σταδιακά, αν δεν έχει καεί ολοσχερός, καίγεται και αυτό. Και δεν ξέρω τελικά τι όσο άλλο έχει μείνει όσο περνάει ο καιρός. Διότι όλα τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε, με όποια προσπάθεια και αν γίνεται στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, είτε και σε ενδιάμεσα επίπεδα, τελικά βρίσκει σε τείχο. Διότι πάντα όλη η πολιτική λύση περνάει μέσα από την τεχνοκρατική διαδικασία. Εκεί μας παραπέμπουν όλοι. Εκεί λοιπόν γεννάται και το πρόβλημα. Διότι αν χρειαζόμαστε τεχνοκρατική διαδικασία, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε και τι θα γίνει στο εσωτερικό μας. Αυτό το πολυσκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Δυστυχώς, καταλαβαίνω εγώ, σκέφτεται πάρα πολύ τι γίνεται στο εσωτερικό του κόμματός του. Όπου ήδη έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις. Βεβαίως και δυστυχώς καταλαβαίνω επίσης ότι αναφύονται και άλλες επικείμενες αντιδράσεις. Ακόμη και αν υποθέσουμε δηλαδή ότι προσπεραστεί ο κάποιος κόπελος, όποιος κόπελος αριστερής της πλατφόρμας, καταλαβαίνω ότι στη γωνία περιμένουν κάποιοι άλλοι για να πάρουν αυτό το μαγαζί. Mm-hmm. Και αυτό φοβούμαι ότι το σκέφτεται και το σκέφτεται πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας. Τι θα γίνει, υπάρχει το ενδεχόμενο της συμφωνίας, όπου εκεί θα δούμε τι πολιτικές εξελίξεις θα υπάρχουν εντός Βουλής. Θυμίζω ότι εντείνονται οι πιέσεις και έπρεπε την αντιπολίτευση από έξω ότι θα πρέπει να στηρίξουν με κάποιο τρόπο τη συμφωνία αυτή. Να δούμε φυσικά ποια θα είναι και τι θα λέει, έτσι. Είναι προαπαιτούμενο αυτό. Και το μη συμφωνία, το οποίο προφανώς θα προδοτήσει άλλες εξελίξεις και πολιτικές, πιθανώς και οικονομικές. Εγώ απλώς να πω για τελευταίο ότι άκουσα χθες με πολύ προσοχή τον κύριο Τσίπρα στον Economist, σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Εγώ άκουσα μια ομιλία η οποία ήταν περισσότερο ομιλία ρήξης παρά ομιλία συνένεσης με τις αναφορές τις οποίες έκανε. Και δεν ξέρω αν τελικά αυτό έγινε πάλι σε ένα σημείο στρατηγικής αναφορικά με την πολιτική διαχείριση του πράγματος ή έγινε γιατί τα πράγματα πηγαίνουν προς τα εκεί. Βασίλη Πεσκιάνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο, ένα ακόμα περιστατικό έρχεται να καταδείξει τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στα κρατικά ταμεία και στο χθεσινό απόϊχο της καθυστέρησης της πίστωσης των μισθών στους εργαζόμενους του ΟΠΚΕΠΕ. Σύμφωνα με δημοσίευμα τώρα του Ελεύθερου Τύπου, το οποίο επιβεβαίωσε μέσω του ΣΚΑΙ και ο Δημήτρης Στρατούλης, το ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης θα προτείνει την Δευτέρα την ρευστοποίηση με ζημιά ομολόγων με την Τράπεζα της Ελλάδος ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να καταβάλει τις επικουρικές συντάξεις του Ιουνίου. Θέμα που έχει προκαλέσει και την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Με στόχο να αποφευχθούν τα χειρότερα για περισσότερους από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους και αναζητώντας ένα αγωνίως 100 εκατομμύρια ευρώ για να πληρώσει τις επικουρικές συντάξεις του Ιουνίου, ο νέος διοικητής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο το σπάσιμο και τη ρευστοποίηση ομολόγων που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό που έχουμε επικεντρώσει εμείς αυτή τη στιγμή ήτανε πού θα έχουμε τη μικρότερη δυνατή απώλεια. Απώλεια. Σαφέστατα. Γιατί μπορούσαμε να πάμε σε μετοχές, μπορούσαμε να πάμε σε άλλα, ό,τι περιέχει το χαρτοφυλάκιό μας. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε 100 εκατομμύρια για να πληρώσουμε ένα μέρος των συντάξεών μας. Το μηνιαίο κόστος των συντάξεων για το ΕΤΕΑ αγγίζει τα 260 εκατομμύρια ευρώ, με το Ταμείο σήμερα να διαθέτει μόνο τα 160. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η τιμή ρευστοποίησης του ομολόγου αναμένεται να είναι κατά 25% χαμηλότερη από την τιμή κτήσης του. Γεγονός που σημαίνει ότι προκειμένου να βρεθούν 100 εκατομμύρια ευρώ, θα σπάσει ομόλογο αξίας 125 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιάννης Βαρουφάκης παραμένει καθησυχαστικός. Οι μισθοί και οι συντάξεις θα πληρώνονται. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μέγιστη κόκκινη γραμμή. Η εισήγηση αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την καθυστέρηση της μισθοδοσίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την απόφαση της κυβέρνησης να διεκδικήσει τα έσοδα των πρεσβειών και των προξενείων. Την ίδια ώρα, μάλιστα, αρνείται πεισματικά την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Παίρνει ο διοικητής του ΕΤΑ, η διοίκηση του ΕΤΑ, παίρνει από το κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδας, όπου είναι κατατεθειμένα χρήματα του ΕΤΑ, του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικού. Είναι για αυτό το σκοπό, όταν τα χρειάζονται τα ταμεία να τα παίρνουν. Θα αναπληρωθεί αυτό το ποσό. Νομικοί κύκλοι, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι όσο ισχύει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, παρόλο που δεν εφαρμόζεται, θεωρείται παράνομη η οποιαδήποτε αξιοποίηση του κοινού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Όσο ισχύει ακόμα η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, δεν είναι δυνατόν να μην εφαρμόζεται με υπουργικές αποφάσεις ή με εντολές κυβέρνησης. Οφείλει η κυβέρνηση να αλλάξει τον νόμο, αν θέλει να τον καταργήσει. Αλλιώς, οποιαδήποτε απόλυψη χρημάτων από το κοινό κεφάλαιο για την εξυπηρέτηση επικουρικών συντάξεων του κλάδου επικουρικής σύνταξης του ΕΤΑ δεν θα είναι σύνομη, θα είναι εκτός της κείμενης νομιμότητας. Οι μαθητευόμενοι μάγοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζουν τα θαύματά τους στην πλάτη των Ελλήνων ασφαλισμένων.
Το σπάσιμο του ομολόγου του συγκεκριμένου ταμείου επιβαρύνει 25 ολόκληρα εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο. Οι σημερινές πρακτικές είναι αποτέλεσμα των μεγάλων αδιεξόδων στα οποία έχει οδηγήσει η κυβέρνηση με την πολιτική της που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την προοπτική των ασφαλιστικών ταμείων και των συντάξεων. Η συνολική περιουσία του ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, θεωρείται μαθηματικά βέβαιο ότι αν δεν δοθεί άμεσα μια ανάσα ρευστότητα στην ελληνική οικονομία, θα εξαντληθούν και αυτά τα αποθεματικά. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσε η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, όπου επανέλαβε τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης και κάλεσε τους δανειστές να κάνουν στροφή στο ρεαλισμό. Ο Αντώνης Σαμαράς, σε συνέντευξή του στο Έθνος, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για τερατώδη ψέματα και τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει συμφωνία δίχως ρήξη με τους εταίρους. Έντονες αντιδράσεις από σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης πυροδότησε η ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist, στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε τις προϋποθέσεις που η κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να υπάρξει συμφωνία με τους δανειστές. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στους πολιτικούς του αντιπάλους, υποστηρίζοντας ότι συντάχθηκαν με ακραίες συντηρητικές δυνάμεις σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Η μία πενταετία στην Ελλάδα η πολιτική των παλιών κομμάτων εξουσίας απέτυχε παταγωδώς να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αντίθετα, επέλεξε να συνταχθεί με τις πιο ακραίες και μεροληπτικές ιδέες, με τις πιο ακραίες και μεροληπτικές δυνάμεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υλοποιήσει μια σκληρότατη πολιτική λιτότητας ενάντια στην τεράστια πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Μεγάλο το άγχος του κυρίου Τσίπρα να πείσει τους δικούς του. Μιλάει για παγίδευση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ποιος άραγε τον παγίδευσε όταν ο ίδιος έσυρε τη χώρα σε εκλογές και όταν ο ίδιος αποδείχτηκε ανέτοιμος να κυβερνήσει? Πορευόμαστε, θα έλεγα, σε ναρκοθετημένο έδαφος. Στο ναρκοθετημένο έδαφος που με επιμέλεια προετοίμασε η απελθούσα κυβέρνηση των υποστηρικτών του μνημονίου. Για τερατώδη ψέματα της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Έθνος της Κυριακής. Όλοι θέλουμε συμφωνία. Όλοι θέλουμε να αποφευχθεί η ρήξη με τους εταίρους μας. Αλλά κανείς μας δεν θέλει να επιβληθούν στο λαό φόροι για να χρηματοδοτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το κομματικό κράτος που δημιουργεί. Πρέπει να σταματήσουν τα τερατώδη ψέματα που λένε στον κόσμο. Και η κοινή γνώμη να συνειδητοποιήσει ότι την ξεγέλασαν συστηματικά και πριν από τις εκλογές και μετά. Για ασάφεια κατηγορεί τον Πρωθυπουργό το ποτάμι, ενώ το Πασόκ υποστηρίζει πως η σκληρή διαπραγμάτευση που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και όχι στους εταίρους της χώρας. Οι πολίτες περίμεναν από τον Πρωθυπουργό λίγες έστω καθαρές κουβέντες και όχι τα γνωστά πολιτικά αντικα κλισέ που του ετοιμάζουν τα γραφεία επικοινωνίας. Αλλά για άλλη μια φορά οι ελπίδες διαψεύδονται. Στη χθεσινή του ομιλία, ο κύριος Τσίπρας έδωσε εξετάσεις στους σκληρούς του κόμματός του, τους οπαδούς της ρήξης και της χρεοκοπίας, επιλέγοντας για αυτή του την εμφάνιση τη λεβέντικη ρητορική. Ούτως ή άλλως με τους μέσα διαπραγματεύεται και στο εσωτερικό ακροατήριο απευθύνεται. Η υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα υπάρξουν νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις είναι αέρας κοπανιστός, γιατί πρώτον παραδέχεται ότι παραμένουν στο ακέραιο όλα τα αντιλαϊκά μέτρα του προηγούμενου διαστήματος και δεύτερον αφήνει ορθά ανοιχτή την πόρτα για άλλα ισοδύναμα αντιλαϊκά μέτρα. Εκρηκτικό παραμένει, κυρίες και κύριοι, το κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την πολιτική γραμματεία της Πέμπτης. Στο κόμμα αναπτύσσονται δύο πόλοι, από τη μία οι εκφραστές της αριστερής πλατφόρμας, όπου φαίνεται να εντάσσεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου εμένουν στις κόκκινες γραμμές και απορρίπτουν ενδεχόμενη συμφωνία με συμβιβασμό, και από την άλλη, στελέχη πιο κοντά στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, που εργάζονται με στόχο την επίτευξη άμεσης συμφωνίας. Ότι καζάνι που βράζει εξακολουθεί να είναι το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και το κλίμα έντονου προβληματισμού έχει αναδείξει ξεκάθαρα πλέον τους δύο πόλους μέσα στο κόμμα. Από τη μία η αριστερή πλατφόρμα και οι εκφραστές της, όπου φαίνεται να εντάσσεται και η πρόεδρος της Βουλής, είναι πιο κοντά στη ρήξη μη αποδεχόμενη τα περί έντιμου συμβιβασμού, ενώ από την άλλη η προεδρική και τα στελέχη κοντά στον Πρωθυπουργό, που υποστηρίζουν και εργάζονται για την κατάληξη της συμφωνίας σε μια έντιμη λύση. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στο Γιώργο Αυτιά και τον Sky, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να καθησυχάσει τους διαφωνούντες, όπως και ο Πάνος Κουρλέτης. Αυτά τα οποία εμείς θα συμφωνήσουμε, ναι, είναι σίγουρα θα περάσουν, για τον άποψα το λόγο ότι εμείς οι ίδιοι δεν θέλουμε να περάσουμε μέτρα τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με την άποψη που έχει το κόμμα για την έξοδο από την κρίση. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ενωμένη σαν μια γροθιά. Όλα τα άλλα που ακούγονται περί προβλημάτων συνοχής είναι ευσεβείς πόθοι των δημοσιολόγων αντιπάλων μας. Έχουμε μια κατακτημένη κουλτούρα δημοκρατικού διαλόγου και σύνθεσης.
Παρά τις διαβεβαιώσεις των υπουργών της κυβέρνησης, πάντως, το ζητούμενο παραμένει η στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ όταν θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή και θα κριθεί το περιεχόμενό της, καθώς ακόμα και αυτοί που προτίθενται να την ψηφίσουν μιλούν για μετάθεση του ΣΥΡΙΖΑ από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Με το περιεχόμενο της συμφωνίας που διαπραγματευόμαστε, έχουμε μετατεθεί από τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Τότε λέγαμε διαγραφή του χρέους, λέγαμε ακύρωση των εφαρμοστικών νόμων, τώρα κινούμεθα σε άλλο αστερισμό. Οι διαφορετικές γνώμες διατυπώνονται, όμως η ευθύνη που έχουμε όλοι μας είναι ιστορικών διαστάσεων και θα κριθούμε όχι από το τι λέμε στα τηλεπαράθυρα, αλλά από το τι θα πράξουμε μέσα στο κοινοβούλιο. Από την πράξη και όχι από την εντύπωση και το κυνήγι της εντύπωσης. Η όποια αρνητική εξέλιξη πάντως στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και τυχόν διαρροές θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις, όπως εκτίμησε μιλώντας στο Sky ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξουν κόμματα της αντιπολίτευσης που φαίνεται ότι θα τη στηρίξουν. Αν δε, να πω και κάτι τελευταίο, η συμφωνία περάσει ενδεχομένως με ψήφους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά με διαρροές από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, τίθεται την επόμενη μέρα ζήτημα δεδηλωμένης. Εάν μου θέσετε το δίλημα ναι σε μια δύσκολη συμφωνία ή ρήξη και ολική καταστροφή, εγώ θα πω ναι σε μια δύσκολη συμφωνία. Το κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ θα εξαρτηθεί κατά πολύ και από την τροπή που θα πάρει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που επίμονα επιδιώκει η πλευρά του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Μάλιστα, η εν λόγω συνεδρίαση θα είναι και το βασικό αντικείμενο της εκ νέου συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, κατά την οποία θα φανεί αν οι εσωτερικές ενστάσεις παραμένουν και εντείνονται ή κατευνάστηκαν από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Έχουμε συνδεθεί και πάλι, κυρίες και κύριοι, με την Πινελόπη Γκάλιου. Πινελόπη, όσο εντείνονται οι διαπραγματεύσεις με στόχο την συμφωνία και άμεσα μάλιστα, τόσο συνεχίζονται και οι διαβουλεύσεις και οι διεργασίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να καμφθούν οι όποιες αντιδράσεις. Πράγματι, πυρετός διαβουλεύσεων επικρατεί στους κόλπους της κυβέρνησης ΕΒΑ αλλά και στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς σε ό,τι αφορά στις διαπραγματεύσεις, εκτιμάται από το Μέγαρο Μαξίμου ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια και με τα τεχνικά κλιμάκια που ξεκινούν εκ νέου τη Δευτέρα. Όμως η μεγαλύτερη βάση δίνεται στο επίπεδο των πολιτικών πρωτοβουλειών. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι και σήμερα βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσακαλώτος, καθώς μέχρι τα τέλη Μαΐου, το αργότερο μέχρι αρχές Ιουνίου, η Αθήνα θέλει να έχει στα χέρια της τη συμφωνία. Στο εσωκομματικό επίπεδο τώρα αναμένουμε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας πιθανότατα Δευτέρα ή Τρίτη, όπου δεν αποκλείεται μάλιστα να παραστεί και ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών και συνεδρίαση και της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Όλα αυτά γίνονται βέβαια στο πλαίσιο του προβληματισμού που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος και που έχει εκφραστεί έντονα από την αριστερή πλατφόρμα, όπως είδαμε και στο βίντεο, και αφορά κυρίως τυχόν μέτρα που μπορεί να ληφθούν μακριά από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό και των εσωτερικών διαβουλεύσεων αλλά και του μασάζ, αν θέλεις, που ξεκίνησε για να καμφθούν οι διατυπωμένες και μη ενστάσεις, εντάσσεται και η παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου αλλά και του Δημήτρη Παπαδημούλη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος μάλιστα βγαίνοντας δήλωσε αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση πάντως στο Μέγαρο Μαξίμου, να σου πω, Εύα, πιστεύουν ότι όταν έρθει η συμφωνία στη Βουλή θα ανταποκρίνεται στη λαϊκή εντολή της 25ης Ιανουαρίου. Μάλιστα. Να δούμε όμως καλύτερα τι δήλωσε ο κ. Παπαδημούλης. Ενημερώθηκα αναλυτικά από τον Πρωθυπουργό. Ανταλλάξαμε απόψεις. Το πλαίσιο των στόχων έχει περιγραφεί με απόλυτη σαφήνεια από τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ στην ομιλία του. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία και φυσικά αυτή θα στηριχθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την κοινοβουλευτική μας ομάδα και εκτιμώ και από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Θα τεθεί θέμα ψήφου εμπιστοσύνης για την έγκριση, όχι για την Βουλή? Αυτή τη στιγμή προέχει να πετύχουμε και σύντομα την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Όλα τα άλλα θα κριθούν στην ώρα τους και θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό. Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Χρυσόστομο Τσούφη. Καθώς Χρυσόστομο έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις, να δούμε τι αλλάζει και τι θα πρέπει να προσέξουμε. Και να πούμε ότι το TaxisNet έχει ήδη ανοίξει. Ναι, έχει ανοίξει από τα μεσάνυχτα, Πέμπτη προς Παρασκευή. Είναι ένα καινούριο Ε1, σχεδιασμένο από την αρχή, με τελείως διαφορετικά στοιχεία. Υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα να βλέπεις τι έχει συμπληρώσει πέρσι
για να το χρησιμοποιήσεις ως μπούσουλα για την συμπλήρωση φέτος. Αυτό που θα δουν οι φορολογούμενοι που θα μπουν στο τάξεις για να συμπληρώσουν το Ε1 είναι ότι τα στοιχεία των μισθών και των συντάξεων αλλά και οι παρακρατηθέντες φόροι είναι προσυμπληρωμένα. Προσυμπληρωμένα είναι επίσης και τα στοιχεία στα ΙΧ αλλά και τα στοιχεία των ακινήτων όσον αφορά την ιδιοκατοίκηση. Προσυμπληρωμένα και τα στοιχεία των τόκων στις καταθέσεις. Μας λένε από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων ότι τις επόμενες ημέρες θα μπουν και τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση των δανείων. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι όσοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα ή από επιχειρηματική δραστηριότητα πριν το Ε1 θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα Ε2 και Ε3 και μάλιστα ό,τι στοιχεία συμπληρώσουν εκεί αυτομάτως περνούν στο Ε1. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης που γίνεται μόνο ηλεκτρονικά είναι 30 Ιουνίου. Επειδή όμως αργήσαμε να αρχίσουμε, έπρεπε να έχει ανοίξει το τάξη από το Φεβρουάριο. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα δοθεί παράταση. Και να θυμίσω ότι η πληρωμή θα γίνει σε 3 διμηνιαίες δόσεις. Εδώ δεν υπάρχει παράταση. Και η εφάπαξ πληρωμή του φόρου συνεπάγεται έκπτωση 2%. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός του εξαιρετικού Βασίλη Σπανούλη πέρασε στον τελικό του Final Four που διεξάγεται στην Μαδρίτη, επικρατώντας τη ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας με 70-68. Η ομάδα του Γιάννη Σφερόπουλου θα τεθεί αντιμέτωπη της οικοδέσποινας Ρεάλ που απέκλεισε τη Φενέρμπαχτσέ και θεωρείται το φαβορή της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά, οι Ερυθρόλευκοι έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως κανένας αντίπαλος δεν τους τρομάζει. Wing, 7 on the shot clock. Spanoulis from deep, he hits it. Vasilis Spanoulis does it again. 10 seconds left. Το απίστευτο τρίποντο του αρχηγού του Ολυμπιακού Βασίλη Σπανούλη έστειλε τους Ερυθρόλευκους στον τελικό της Κυριακής και ανάγκασε τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός να πανηγυρίσουν σαν μικρά παιδιά για την τέταρτη παρουσία σε τελικό Ευρωλίγκας τα τελευταία 6 χρόνια. Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ο άνθρωπος που έκρινε τον αγώνα. Παρά το γεγονός ότι ο αρχηγός του Ολυμπιακού είχε κακή παρουσία στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, εμφανίστηκε στα τελευταία λεπτά, κρίνοντας ουσιαστικά την αναμέτρηση για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι την Κυριακή φιλοδοξούν να κατακτήσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο. Τίποτα, προσπαθούμε για να νικάμε συνέχεια. Το δείξουμε ακόμη μια φορά. Δεν κάναμε καλό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Είμαστε λίγο νευρικοί. Καταφέραμε, συγκεντρωθήκαμε και για ακόμη μια φορά βγάλαμε όλη την καρδιά μας στο γήπεδο, όλο το χαρακτήρα μας. Αρνηθήκαμε να χάσουμε για μια πολλωστή φορά. Πιστεύω ακόμα και σήμερα αυτή την ομάδα την αγάπησαν ακόμη περισσότερο Ολυμπιακοί, αλλά την αγάπησε και όλη η Ελλάδα. Ο πρώην προπονητής των Ερυθρολεύκων Παναγιώτης Γιαννάκης και μοναδικός Έλληνας που έχει συμμετάσχει στον τελικό της Ευρωλίγκας τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, μίλησε στον Γκολ χωρίς σύνορα για τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού. Χθες είχαν πίστη και φυσικά υπομονή στο παιχνίδι τους και ξέρανε ότι έχουν τη δυνατότητα φυσικά από προηγούμενες ανατροπές που έχουν ξανακάνει, γιατί αυτό είναι ένα προσόν για τον Ολυμπιακό σε αυτό το Final Four, ότι έχει παιδιά τα οποία έχουν ξαναπαίξει σε τελικούς και σε Final Four και κυρίως έχουν ανατρέψει απέναντι στην ίδια ομάδα μια παρόμοια κατάσταση και πολύ πιο δύσκολη πιθανώς τότε. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρώνται για τρίτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας μετά τη Σαραγώσα το 1995 και το Λονδίνο το 2013. Οι δύο ομάδες έχουν από μία κατάκτηση. A lot of respect for Olympiakos, as usual. Olympiakos Real Madrid is almost a classic game in Europe, and both clubs have a lot of prestige. And nothing more, just be ready for a basketball game tomorrow. They were built to win the EuroLeague. They play in their home court, in their city, in front of their fans. So they are the absolute favorite for this game. From the other side, we know how to play against favorite teams. Not only if, as an example the semi-final of this year's EuroLeague, but also previous years, the previous Final Fours when Olympiakos succeeded. We had the quality and the experience. We believe in our team, in our players, and we will do our best to fight
against a doubtfully big club with very good coach and great group of players. 24 χρόνια μετά, κυρίες και κύριοι, ξανανοίγει η υπόθεση εξαφάνισης του Μπεν Νίνταμ, που είχε χαθεί στην ΚΟ υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Στην Ελλάδα βρίσκεται η οικογένειά του με κλιμάκιο της Βρετανικής αστυνομίας, ενώ μια νέα μαρτυρία ενός νέου που πιστεύει ότι είναι ο εξαφανισμένος Μπεν έρχεται να ταράξει τα νερά. It's time to put an end to this pain now. It's been too long. We've all suffered for so long. We just want closure. And I just beg you all, please, allow me to meet my brother for the first time. Sorry. Η αδελφή του αγνοούμενου Μπεν Νίνταμ ξεσπά σε κλάματα. Το μόνο που ζητά είναι να ανοίξουν τα στόματα για να βρεθεί επιτέλους ο αδελφός της. Ο ξανθός γαλανομάτης Μπεν, που σε ηλικία 21 μηνών εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από την ΚΟ το 1991. Εδώ και 24 χρόνια η οικογένειά του δεν σταμάτησε στιγμή να τον αναζητά. We've lived our lives basically like a roller coaster, you know, up and down for 24 years. Every day is torture for our family without Ben. But we still remain hopeful that we will find him. We'll always have that hope. And I want to assure the Greek public, I will never, ever give up. Ben's name is in our house, mentioned every day. He's always in our hearts. As strange as it sounds for me to be saying this, that I've never met him, I feel like I know him as... Being his sister, there's always a connection that you have with your sibling. Η οικογένεια του Μπεν μαζί με ομάδα ερευνητών της αστυνομίας του Νότιου Yorkshire ταξίδεψαν στην Ελλάδα με σκοπό να ενημερώσουν το κοινό για τον νέο κύκλο ερευνών που ξεκινά σύντομα στη χώρα μας με επιχορήγηση της Βρετανικής κυβέρνησης. Ήδη οι ερευνητές έχουν στα χέρια τους νέες πληροφορίες που πιστεύουν ότι θα ρίξουν φως στην υπόθεση. There are many leads that we want to explore. Most of which are linked to old information, that more current information has come to light to assist with that. Έλληνας που ζει στη Γερμανία και έχει δώσει κατάθεση στις αρχές, αποκάλυψε στην Αγγελική Νικολούλη ότι ο Μπεν απήχθη από οικογένεια Ρωμά προμελετημένα και όχι τυχαία. I hope the reason for someone causing all this pain on my family is because they wanted him so much, maybe illegally adopted or something, and that a family wanted him so much to love him, take care of him, give him the best life possible. Η οικογένεια δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες των συγγενών του Μπεν σε ηλικία 26 ετών, σε περίπτωση που ο νεαρός μεγαλώνοντας έχει μοιάσει σε κάποιον από αυτούς, και απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις ελληνικές ή τις βρετανικές αρχές. Παράλληλα, ζητά από οποιονδήποτε πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι ο Μπεν να δώσει δείγμα γενετικού υλικού. Το ενδιαφέρον των διεθνών και εγχώριων μέσων ενημέρωσης είναι τεράστιο. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι άμεση. A man has been in touch to say that he thinks he looks like Ben, and they're now making plans to go and take his DNA. Ο βρετανικός φιλανθρωπικός οργανισμός Crime Stoppers δίνει αμοιβή 10.000 λιρών σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον Μπεν. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μια περίεργη υπόθεση απαγωγής στο κέντρο της Αθήνας με θύμα έναν 74χρονο συνταξιούχο εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Ο Μιχάλης Τεζάρης έχει τις λεπτομέρειες. Μιχάλη. Εύα Όμηρο, στα χέρια 5 ληστών για περισσότερες από 4 ώρες έμεινε ένας 74χρονος συνταξιούχος Κομωτής που το πρωί της Πέμπτης απήχθη έξω από το σπίτι του στην οδό Σποράδο στην Κυψέλη. Μόλις οι δράστες, ομογενείς από Ρωσία, Καζακστάν και Ουκρανία, τον είδαν, του επιτέθηκαν, τον έδεσαν και τον έβαλαν σε ένα βαν. Ζήτησαν τον αριθμό του χρηματοκιβωτίου και όταν εκείνος αρνήθηκε να τον δώσει, μπήκαν στο σπίτι του με τα κλειδιά του, ευνηδιάζοντας τη γυναίκα του και το γιο του, τους οποίους και έδεσαν και αυτούς. Όταν και εκείνοι αρνήθηκαν να δώσουν τον αριθμό του χρηματοκιβωτίου, το παραβίασαν με οξυγόνο τελικά. Και αφαίρεσαν όσα κοσμήματα, χρυσές λίρες και ασημένια νομίσματα φύλαγε η οικογένεια. Αμέσως μετά έφυγαν με το βαν, παίρνοντας μαζί τους και τον συνταξιούχο, τον οποίο και εγκατέλειψαν λίγη ώρα αργότερα στα Πατήσια. Χάρη στην άμεση επέμβαση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Περιουσίας της Ασφάλειας Αττικής, οι δράστες εντοπίστηκαν άμεσα σε Καλλιθέα και Νίκαια. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 1.625 ευρώ, ασύρματη, διαρρηκτικά εργαλεία,
Ενώ Εύα διαπιστώθηκε πως τα κλοπημαία τα είχαν μετατρέψει σε πλάκα χρυσού και πλάκα ασημιού μετά από ειδική επεξεργασία. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να είναι μέλη πείρα αρχαιοκάπηλων, προχώρησαν οι άνδρες ασφάλειας Αττικής μετά και από συντονισμένη επιχείρηση. Μάλιστα, ο ένας από τους συλληφθέντες δήλωνε κτηνοτρόφος, αλλά στο σπίτι του βρέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα, ακόμα και μία Φεράρι. Ενώ στο κόλπο ήταν και η μητέρα του. Αρχαία όπλα και ακριβά αυτοκίνητα αποτελούσαν μέρη του παζλ της δράσης των τριών ατόμων που συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Ελλάς σε Αθήνα και Τρίκαλα. Οι αστυνομικοί μετά από πολυήμερες έρευνες συνέλαβαν ένα 54χρονο βιβλιοδέτη στο κέντρο της Αθήνας, ένα 41χρονο κτηνοτρόφο και την 64χρονη μητέρα του. Σε παράλληλες έρευνες σε 5 καταστήματα και μία αποθήκη στην Αθήνα ιδιοκτησίας του βιβλιοδέτη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων. Ένα Ευαγγέλιο του 1801, ένα βιβλίο αρχιερατικών τυπωμένο το 1779, ένα βιβλίο με τίτλο «Χρυσοστόμου περί ιεροσύνης» του 1810, ένα βυζαντινό χάλκινο νόμισμα και ένα Ευαγγέλιο του 1921. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας στο Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων ερεύνησαν και δύο κτηνοτροφικές μονάδες που διατηρεί στα Τρίκαλα ο 41χρονος με την 64χρονη μητέρα του και εντόπισαν 5 πιστόλια, 2 ανιχνευτές μετάλλου, ένα ανασύρματο, ένα σύστημα παρακολούθησης με μικροκάμερα και ένα καπέλο τύπου τζόκεϊ με το έμβλημα της Ελλάς. Οι αστυνομικοί έκπληκτοι αντίκρισαν στους χώρους της κτηνοτροφικής μονάδας 2 Φεράρι και ένα πολυτελέστατο τζιπ μεγάλου κυβισμού. Στο στόχαστρο της έρευνας που είχε διατάξει η ανακρίτρια Ιωαννίνων για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είχε μπει και ένας πασίγνωστος ξενοδόχος, αλλά μετά από επισταμμένες έρευνες δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον του. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, για 7η ημέρα η προσέλευση των πιστών στον προσκυνηματικό ναό της Αγίας Βαρβάρας. Εκατοντάδες πιστοί χριστιανοί κάθε ηλικίας από όλη τη χώρα προσέρχονται με ευλάβεια στον ναό και περιμένουν υπομονετικά στη μεγάλη ουρά που έχει σχηματιστεί, προκειμένου να σπαστούν το ιερό λείψανο και να απευθύνουν παράκληση στην Αγία. Μάλιστα, μεγάλη εντύπωση έχει δημιουργήσει η παρουσία πολλών νέων ατόμων. Σε κλίμα κατάνοιξης και θρησκευτικής ευλάβειας, πλήθος πιστών σειραίουν να προσκυνήσουν το ιερό σκήνομα της Αγίας Βαρβάρας. Ένα δέος και εύχομαι να έχουμε την ευλογία της και εμείς που προσκυνούμε και όλοι οι Έλληνες. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μας. Μαθητές που προσευχήθηκαν για τις πανελλαδικές, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με προβλήματα υγείας, κατέκλυσαν τον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας από τις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένοντας υπομονετικά την ώρα που θα προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο. Στο παρατέρατο στην ουρά είμαι. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Και με χαρούμε που έφτασα κιόλας εδώ. Σε 8 παρά 20. Δεν αργήσαμε, αλλά και να αργούσαμε δεν πειράζει. Γι' αυτό το σκοπό ήρθαμε. Χιλιάδες πιστοί από όλα τα σημεία της Ελλάδας έχουν όλοι ένα κοινό. Να προσευχηθούν και να απευθύνουν παράκληση στην Αγία Βαρβάρα. Από Πάτρα να προσκυνήσουμε την Αγία Βαρβάρα να μας ευλογήσει, να μας βοηθήσει. Για την Ελλάδα μας να πάμε καλά, η Αγία Βαρβάρα να βάλει το χέρι της. Στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Sky, όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία, με αφορμή την έλευση των λειψάνων, συγκεντρώνουμε φάρμακα για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 4 έως τις 8 το βράδυ, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και την Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Εύχομαι αυτά που φέρνουμε να είναι χρήσιμα για τον κόσμο και τα πήραμε. Έστω και με την υστέρηση, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Για όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο, τα παιδιά, τους μαθητές, το λαό μας, την Ελλάδα μας. Στο παρεκκλήσι του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας βρέθηκε χθες το πρωί η λειψανοθήκη με το σκήνομα της Αγίας Βαρβάρας. Πλήθος πιστών και ασθενείς που δίνουν τη δική τους μάχη έσπευσαν να προσκυνήσουν. Μεγάλη χάρη του για όλο τον κόσμο και για μας. Το ιερό προσκύνημα θα συνεχιστεί έως τις 24 Μαΐου στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, μετά το κύμα αντιδράσεων από κόμματα αλλά και το Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, φαίνεται ότι κάμφθηκαν τελικά οι επιφυλάξεις της Δημάρχου Καβάλας και θα γίνουν κανονικά τα αποκαλυπτήρια του μνημείου Ολοκαυτώματος και χωρίς αλλαγές στο μνημείο. Έχουμε συνδεθεί με την Ελένη Ιατρού για περισσότερες πληροφορίες. Ελένη. Βέβαια, όλα αυτά θα περιμένουμε να δούμε επίσημα αν θα ισχύσουν, Εύα, ή όχι την Δευτέρα. Μέχρι τότε το μόνο σίγουρο είναι πως για αύριο το πρωί, όποτε είχαν προγραμματιστεί τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας στην Καβάλα, περίπου
ισχύει 500 Εβραίοι, δεν πρόκειται να γίνουν αυτά τα αποκαλυπτήρια. Το Ισραηλικό Συμβούλιο κατηγορεί τη Δήμαρχο Δήμητρα Τζανάκα ότι επιχείρησε να απαλείψει από το μνημείο του Ολοκαυτώματος το άστρο του Δαβίδ. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά. Η δήμαρχος της πόλης, μόλις χθες, 14/5/2015, είχε εκφράσει τηλεφωνικά προς το Κεντρικό Ισραηλικό Συμβούλιο Ελλάδας την αντίρρησή της ως προς την χάραξη του άστρου του Δαβίδ στο μνημείο, που αποτελεί σύμβολο της εβραϊκής θρησκείας, και ζήτησε να εμφανίζεται μόνο το κείμενο της αφιέρωσης, ώστε να μην ματαιωθεί η τοποθέτησή του και η προγραμματισμένη εκδήλωση αποκαλυπτηρίων του. Το Κεντρικό Ισραηλικό Συμβούλιο Ελλάδας και Σύσσωμος ο Ελληνικός Εβραϊσμός απορρίπτουν ως απαράδεκτη, ανήθικη και προσβλητική την απέτηση και την απόφαση της Δημάρχου Καβάλας, θεωρώντας την κατάφορη πρόκληση προς το θρησκευτικό συνέστημα των Ελλήνων Εβραίων πολιτών της χώρας, καθώς και βάναυση προσβολή της ιερής μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, πρωτοφανή στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας μας και της Ευρώπης. Ωστόσο, Εύα, σε επικοινωνία που είχαμε με την κυρία Τζανάκα, η Δήμαρχος ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για παρανόηση και ότι ουδέποτε ζήτησε να σβηστεί το άστρο του Δαβίδ, αλλά να χαραχθεί στο πλάι του μνημείου για να μην γίνει το μνημείο στόχος βεβήλωσης. Η Δήμαρχος, μάλιστα, διευκρινίζει πως δεν υπήρξε καμία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ενστάσει δύο ατόμων της Δημοτικής Ομάδας, και έτσι θα προτείνει στις 7 Ιουνίου να γίνει τα αποκαλυπτήρια του μνημείου. Αύριο το πρωί κάτοικοι της περιοχής θα διαμαρτυρηθούν, ενώ έχουμε και αποδοκιμασίες από τα κόμματα. Ελένη, σε ευχαριστούμε. Να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την Έλενα Παπαδημητρίου. Και να πάμε, Έλενα, σε μια πραγματικά παράδοξη υπόθεση στην Νάπολη, όπου ένας 48χρονος άντρας σκότωσε 4 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 6 με αφορμή μια απλωμένη μπουγάδα. Τι ακριβώς συνέβη? Άρχισε να πυροβολεί από τον μπαλκόνι του, μάλιστα πριν συλληφθεί. Έτσι έγιναν όλα. 48χρονος νοσηλευτής δολοφόνησε με κυνηγετικό όπλο τον αδελφό του, την κουνιάδα του και έναν γείτονα, αστυνομικό στο επάγγελμα, ο οποίος παρενέβη σε μια μάταιη προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση που δημιουργήθηκε για το μήκος του σκηνιού που χρησιμεύει για να απλώνεται η μπουγάδα. Στη συνέχεια, ο δράστης αμπαρώθηκε στο διαμέρισμα και άρχισε να πυροβολεί εναντίον περαστικών στο δρόμο. Με τις σφαίρες του δολοφόνησε μάλιστα έναν νεαρό ανθοπόλη, ο οποίος περνούσε ανυποψίαστος με το μηχανάκι του. Μετά από μια μισή ώρα αμόκ και επικοινωνίας με τους αστυνομικούς, ο δράστης παραδόθηκε. «Μη με σκοτώσετε, έκανα μία βλακεία», είπε στους αστυνομικούς, μόλις βγήκε από το διόροφο κτίριο στο οποίο ζούσε. Απίστευτο και όμως αληθινό, Έλενα. Τώρα, σε θάνατο καταδικάστηκε από το Σώμα των Ενόργων του Δικαστηρίου της Βοστόνης ο Τζόχαρ Τσαρνάεφ για τη βομβιστική επίθεση στο μαραθώνιο της πόλης τον Απρίλιο του 2013. Στον Τσαρνάεφ θα χορηγηθεί θανατηφόρος ένεση, ωστόσο είναι πολύ πιθανό η ποινή να καθυστερήσει πολλά χρόνια μέχρι να εφαρμοστεί. 15 Απριλίου 2013. Η μέρα που άλλαξε για πάντα τη Βοστόνη. Δύο βόμβες τοποθετημένες σε χύτρες ταχύτητας εκρήγνεται ταυτόχρονα στον τερματισμό του μαραθωνίου. Τρεις άνθρωποι σκοτώνονται και άλλοι 264 τραυματίζονται. Η πόλη ζει τον χειρότερο εφιάλτη της. Ο Τζοχάρ Τσαρνάεφ, ο ένας εκ των δύο βομβιστών, τρέχει ανάμεσα στο τρομοκρατημένο πλήθος για να κρυφτεί. Χθες χρειάστηκαν 14 ώρες μέχρι το Σώμα των Ενόργων του Δικαστηρίου της Βοστόνης να αποφασίσει να τον καταδικάσει σε θάνατο. Στον Τσαρνάεφ θα χορηγηθεί θανατηφόρος ένεση, ωστόσο θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να εφαρμοστεί η ποινή, αφού ο 20χρονος είναι ο 62ος θανατοποινήτης στη σειρά αναμονή στην Ινδιάνα. Από το 1988, όποτε επανήλθε η θανατική ποινή στην πολιτεία, έχει εφαρμοστεί μόλις 3 φορές. Ανάμεικτα ήταν τα συναισθήματα των συγγενών των νεκρών και των τραυματιών της τρομοκρατικής επίθεσης με την ανακοίνωση της απόφασης των ενόρκων. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση μητέρας, της οποίας η γη ακροτηριάστηκαν κατά την έκρηξη. Ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια Τσαρνάεφ σκοτώθηκε στις 16 Απριλίου μετά από την καταδίωξη της αστυνομίας, ενώ ο μικρότερος Τζοχάρ συνελήφθη σοβαρά τραυματισμένος λίγες ώρες αργότερα. Να δούμε τώρα, Έλενα, την επιδρομή στο εσωτερικό της Συρίας που πραγματοποίησαν οι Αμερικανικές Ειδικές Δυνάμεις, σκοτώνοντας έναν υψηλόβαθμο ηγέτη του Ισλαμικού κράτους που συμμετείχε στη διεύθυνση των οικονομικών επιχειρήσεων της οργάνωσης, το οποίο και ανακοίνωσε το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος.
Έτσι είναι. Την επιδρομή μάλιστα διέταξε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Μπαράκ Ομπάμα. Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισλαμικού κράτους που σκοτώθηκε είναι ο Αμπού Σαγιάχ. Το CNN μετέδωσε ότι οι Αμερικανοί κομάντος πέταξαν με ελικόπτερο στην Ανατολική Συρία για να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση, κατά την οποία οι Αμερικανικές δυνάμεις σκότωσαν 12 μαχητές του Ισλαμικού κράτους. Το εάν η επιχείρηση ανοίγει νέο κεφάλαιο με χερσαίες πια στοχευμένες επεμβάσεις και στη Συρία, μένει να φανεί. Ωστόσο, πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση χερσαίων Αμερικανικών δυνάμεων που ανακοινώνεται δημόσια. Τώρα, Έλενα, να δούμε αν υπάρχουν πληροφορίες για την πολιορκία της Παλμύρας που έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους ΕΒΑ έχουν καταλάβει το βόρειο μέρος της Παλμύρας στη Συριακή έρημο, μετά από σκληρές μάχες που βρίσκονται μάλιστα σε εξέλιξη. Οι τζιχαντιστές είχαν απειλήσει, να θυμίσουμε, πριν από δύο μέρες πως θα καταστρέψουν τις αρχαιότητες της Παλμύρας, που αποτελούν σταυροδρόμι ανάμεσα στην ελληνική, τη ρωμαϊκή, την περσική και την ισλαμική κουλτούρα, έτσι όπως είχαν κάνει και σε αρχαιολογικά μνημεία στο Ιράκ. Τώρα, Έλενα, κύμα αντιδράσεων είτε από διεθνείς οργανώσεις είτε από φιλικά προσκύμενες ξένες ηγεσίες έχει προκαλέσει καταδίκη στην εσχάτη των ποινών του ανατραπέντα Προέδρου της Αιγύπτου, Μοχάμετ Μόρση, μαζί με άλλα 104 άτομα για συνωμοσία με ξένες ένοπλες οργανώσεις εναντίον της Αιγύπτου και για το ρόλο του σε μαζικές αποδράσεις από τις φυλακές της χώρας το 2011. Παροδία, συγκεκριμένα βασισμένη σε άπειρες και κενές διαδικασίες, χαρακτήρισε η Διεθνής Αμνηστία την απόφαση του Δικαστηρίου της Αιγύπτου να καταδικάσει σε θάνατο τον τέος πρόεδρο Μοχάμεντ Μόρση και ζήτησε την απελευθέρωσή του ή την επανάληψη της δίκης σε πολιτικό δικαστήριο. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήταν ο πρώτος ηγέτης χώρας που καταδίκασε την απόφαση του Δικαστηρίου, κάνοντας λόγο για επιστροφή στην αρχαία Αίγυπτο και κατηγορώντας τη Δύση ότι κάνει τα στραβά μάτια σχετικά με το πραξικόπημα του 2013 με το οποίο απομακρύνθηκε ο Μόρση από την εξουσία. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας για να δούμε σε λίγο το γάμο του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου με τον σύντροφό του. Το Βέλγο σύντροφό του παντρεύτηκε ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, και έγινε ο πρώτος ηγέτης χώρας που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με άτομα του ίδιου φύλου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγκαλιασμένοι στα σκαλιά του Δημαρχείου του Λουξεμβούργου, χαιρετούν τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί για να του συγχαρεί. Λίγους μήνες μετά την νομιμοποίηση των γάμων μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου στο Λουξεμβούργο, ο πρωθυπουργός της χώρας Ξαβιέ Μπετέλ έκανε χρήση του νόμου και παντρεύτηκε τον σύντροφό του αρχιτέκτονα Γκοτιέ Ντεστενέ. Εύχομαι στον καθένα σας να είναι τόσο ευτυχισμένος όσο και εγώ. Ευχαριστώ τον λαό του Λουξεμβούργου, εσάς και τους πάντες. Δεν κάνω διαχωρισμούς. Σας ευχαριστώ όλους. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο πρωθυπουργός του Βελγίου Σαρλ Μισελ, αφού ο σύντροφος του πρωθυπουργού είναι Βέλγος. Το μήνυμά μου είναι της καλής διάθεσης, της χαράς και των συγχαρητηρίων, αλλά κυρίως της ευτυχίας. Ο Μπετέλ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία επικεφαλής κυβέρνησης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παντρεύτηκε τον σύντροφό του. Και όλα αυτά στο μικροσκοπικό, καθολικό και αρκετά συντηρητικό μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου. Ωστόσο, οι πολίτες δείχνουν να εγκρίνουν την απόφαση του πρωθυπουργού τους, θεωρώντας ότι δίνει ένα ισχυρό στίγμα. Ίσως κάποιοι να ενοχληθούν, αλλά πάντα έτσι συμβαίνει. Οι άνθρωποι δεν υπαναχωρούν από τις απόψεις τους, αλλά μιλάμε για την ευτυχία και κανείς δεν μπορεί να είναι αντίθετο σε αυτήν. Είναι για την ελευθερία στη χώρα. Έτσι, ο τέλος για μια σχέση που λίγο έλειψε να προκαλέσει και διπλωματικό επεισόδιο όταν πριν λίγους μήνες ο τότε ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος είχε αναφερθεί με χυδαίο τρόπο στον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, δημιουργώντας κύμα αντιδράσεων. Η λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας του Woody Allen, Παράλογος Άνθρωπος, πραγματοποιήθηκε στο 68ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Από το κόκκινο χαλί της Κρουαζέτ δεν έλειψαν οι εντυπωσιακές παρουσίες, ενώ το Χρυσό Φίνικα διεκδικεί φέτος και ο Έλληνας δημιουργός Γιώργος Λάνθιμος με την ταινία του Ωστακός. Συνοδευόμενος από τις πρωταγωνίστριές του Emma Stone και Parker Posey, ο 79χρονος Woody Allen πάτησε το κόκκινο χαλί της Κρουαζέτ, όπου παρουσίασε την ταινία του με τίτλο «Παράλογος άνθρωπος». Η πλοκή στρέφεται γύρω από τη θανάσιμη σχέση ενός πανεπιστημιακού καθηγητή και μιας φοιτήτριάς του, με τις πρώτες κριτικές να είναι διθυραμβικές. Η μαγευτική βραδιά στην Κιανή Ακτή είχε άρωμα Ελλάδας. Το Χρυσό Φίνικα διεκδικεί φέτος και ο Έλληνας δημιουργός Γιώργος Λάνθιμος με την ταινία του «Ο Αστακός». Η πρώτη αγγλόφωνη απόπειρα του σκηνοθέτη πραγματεύεται τη μοναξιά και τον έρωτα.
Η υποθεσή της τοποθετείται σε ένα ακαθόριστο μέλλον όπου όλοι είναι υποχρεωτικό να ζευγαρώσουν, ενώ οι μοναχικοί άνθρωποι συλλαμβάνονται εάν δεν βρουν τέρι μέσα σε 45 ημέρες, μεταμορφώνονται στο ζώο της επιλογής τους και αφήνονται ελεύθεροι στο δάσος. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας Colin Farrell και Rachel Weisz απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Θετικά ήταν τα σχόλια των θεατών και για την ταινία «Ο γιος του Σαούλ» του Ούγγρου σκηνοθέτη Λάσλα Νέμες Γέλες, που αναβιώνει την εμπειρία των στρατοπέδων συγκέντρωσης του Auschwitz το 1944. Στις 24 Μαΐου η αυλαία του 68ου Φεστιβάλ των Κανών θα πέσει. Έως τότε το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τις 19 ταινίες που διαγωνίζονται για το πολυπόθητο Χρυσό Φοίνικα, ένα από τα σημαντικότερα βραβεία της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας. Συνεχίζονται κυρίες και κύριοι δράσεις του Sky. Όλοι μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον. Αύριο στις 10 η ώρα το πρωί, σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμπάκα, στην περιβαλλοντική οργάνωση Πράσινη Κιβωτός, αλλά και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, διοργανώνεται καθαρισμός στον κεντρικό δρόμο από την Καλαμπάκα προς τα Μετέωρα. Σημείο συνάντησης στο Δημαρχείο Καλαμπάκα στις 10 η ώρα το πρωί. Στα καλά νέα απόψε, κυρίες και κύριοι, το χειρουργικό χταπόδι. Έναν ρομποτικό βραχίωνα, ο οποίος μπορεί να κάμπτεται, να τεντώνεται και να συμπιέζεται για να χωρέσει μέσα σε στενούς χώρους, αναπτύσσουν Ιταλοί ερευνητές εμπνευσμένοι από τα χταπόδια. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να μπορούν οι χειρουργοί να αποκτούν εύκολη πρόσβαση σε δύσκολα σημεία του σώματος και από εκεί να δουλεύουν πάνω στα όργανα χωρίς να τους προκαλούν ζημιές. Η συσκευή πιστεύεται πως θα μπορούσε να μειώσει τόσο τον αριθμό των εργαλείων όσο και των τομών, με ένα τμήμα του βραχίωνα να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο οργάνων και ένα άλλο τμήμα του να χειρουργεί. Σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών εργαλείων είναι η δυνατότητα της συσκευής να μεταμορφώνεται από ελαστικό και εύκαμπτο εργαλείο σε σκληρό και άκαμπτο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο Κολοσσός έκανε την έκπληξη στη σειρά των αγώνων με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Scratch Basket League, επικρατώντας το Βενετόκλειο 75-73, με τον Νίκο Παπά να είναι ο μεγάλος άτυχος του αγώνα, καθώς τραυματίστηκε και το μέγεθος του τραυματισμού αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη κατάφεραν να ευνηδιάσουν τους πρωταθλητές Ελλάδος, παίζοντας εξαιρετικά στην επίθεση, ενώ αξιοποίησαν στο έπακρο τις όποιες αμυντικές αδυναμίες του Παναθηναϊκού, που ανέβασε στροφές κατά διαστήματα, καταφέροντας να πλησιάσει το σκορ. Και πάλι όμως, ο έλεγχος του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια βρισκόταν στην πλευρά των γηπεδούχων, που κατάφεραν εν τέλει να πάρουν μια σπουδαία νίκη. Σε ένα άλλο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας, ΑΕΚ Άρης 92-54, το δεύτερο της σειράς, δεν θύμιζε σε τίποτα αυτό της Θεσσαλονίκης. Με τον Τράγκα Στάκοτα να μην έχει στη διάθεσή του ξανά το Μαλικ Χέρστον, αλλά και του Σίγκλης και Μενσά Μπονσού να είναι σε καλή μέρα. Η ΑΕΚ ανέβασε από νωρίς τη διαφορά και ο Άρης βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Εν τέλει, ιτήθηκε. Να αλλάξουμε χώρο, να περάσουμε στο ποδόσφαιρο. Εκεί όπου οι φίλοι του Παναθηναϊκού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου και για δεύτερη μέρα η προσέλευση στον ειδικό χώρο που γίνεται το Πράσινο Μπαζάρ στο Απόστολος Νικολαίδης ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Ενώ οι Ταυλαρίδης και Λαγός υπέγραψαν δεκάδες αυτόγραφα. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, οι δύο παίκτες μίλησαν στην κάμερα του Sky για τα επερχόμενα play-off. Πλήθος φίλων του Παναθηναϊκού βρέθηκαν τις δύο πρώτες μέρες στο μπαζάρ που διοργάνωσε για τέταρτη φορά μέσα στο τελευταίο 1,5 χρόνο ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οι φίλοι των Πράσινων εκμεταλλεύτηκαν από την πρώτη μέρα τις προσφορές σε προϊόντα της ομάδας, ενώ είχαν και την ευκαιρία να συναντήσουν αγαπημένους τους ποδοσφαιριστές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας, γιατί χωρίς τον κόσμο δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Η προσπάθεια, η άοπνος προσπάθεια όλων των ανθρώπων της ΠΑΕ και της Green Team για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο το έργο, αλλά θα το πω και άλλη μια φορά, χωρίς τον κόσμο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το μότο μας το 1-13 το παραμένει και 20 μέτρα από το συγκεκριμένο χώρο είναι η μπουτίκ μας που έχουμε πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολύ μεγάλες εκτόσεις και πάρα πολύ καλές τιμές. Το μεσημέρι του Σαββάτου στο χώρο έδωσαν το παρόν ο Τάσος Λαγός και ο Στάθης Ταυλαρίδης, οι οποίοι είδαν από κοντά τις προσφορές, αλλά και εκατοντάδες φίλους του Παναθηναϊκού να κάνουν τα ψώνια τους, με τους οποίους φωτογραφήθηκαν, ενώ υπέγραψαν και πολλά αυτόγραφα. Και εμείς από την πλευρά μας και στα μπαζάρ θα έρθουμε να μας δουν τα παιδιά, να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες και μέσα στο γήπεδο θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στο τελευταίο παιχνίδι δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε κάποια πράγματα, νομίζω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση και θα πάμε για την πρώτη θέση που οδηγεί στο Champions League. Δουλεύουμε πολύ σκληρά στο να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι για να κατακτήσουμε την πρώτη θέση και να παίξουμε στα αποκλειματικά του Champions League, όπου και πέρα
Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Θα αποδείξουμε με τις πράξεις μας μέσα στο γήπεδο ότι είμαστε οι καλύτεροι και εντός λίγων ημερών. Το μπαζάρ ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, με ώρες λειτουργίας από τις 10 έως 8 το βράδυ. Μάλιστα, το χώρο θα επισκεφθούν και άλλοι παίκτες των Πρασίνων. Την Κυριακή, μάλιστα, θα δώσουν το παρόν ο Λουκ Στιλ και ο Νάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ο Νοτιάς καθορίζει τον καιρό, κρατώντας τη θερμοκρασία υψηλή και την ατμόσφαιρα θολή λόγω σκόνης από την Αφρική. Ελάτε να τα δούμε όλα αυτά εδώ μαζί αναλυτικά, μένοντας πάντα στην ουσία του καιρού. Αύριο λοιπόν, Κυριακή, αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Κάποιες αραιές νεφώσεις εδώ στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα Βόρεια, με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδας. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι τώρα. Θα πνέουν νοτιάδες και θα φτάνουν στο Ιόνιο τα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία. Το μεσημέρι θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς και στα νησιά μας τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία, από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο, κάποιες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι και εκεί νότι, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα τώρα, αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα μας, κάποιες βροχές και καταιγίδες περιμένουμε σταδιακά από το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι γενικά δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Τρίτη και Τετάρτη όμως η θερμοκρασία θα πέσει. Κάποιες βροχές και καταιγίδες περιμένουμε την Τρίτη στα δυτικά και την Τετάρτη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Οι άνεμοι τώρα σταδιακά θα γίνουν δυτικοί έως 6 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα ανέβει από την Πέμπτη. Καλό σας βράδυ. Περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Εσείς μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr αλλά και να παρακολουθείτε τα δελτία του Sky και φυσικά να μας ακολουθείτε στην μεγάλη ενημερωτική παρέα του Sky στο Twitter αλλά και στο Facebook. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ. Μένετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η κλήρωση του Λότο. Καληνύχτα.